Εσύ τώρα αυτή η πολύ καλή εμφάνιση που είχες, είναι αυτή που σε έβαλε στον χώρο του θεάματος ή όχι? Τώρα να... δεν είμαι βέβαιος να σου πω αν ήταν αυτό. Μια ωρεοπάθεια έτσι ως νεαρός την είχα. Την είχες. Ναι. Ήθεσο. Ίσως δεν ήταν και αυτός ένας τρόπος που μπήκα στο χώρο. Ίσως. Ναι. Ίσως τότε. Στη διαδρομή βέβαια άλλαξαν τα πράγματα. Γιατί αν είσαι λίγο νόστιμος ή αν θεωρείς νόστιμος, έχεις πολύ μεγαλύτερη δυσκολία να προχωρήσεις σε αυτή τη δουλειά από ότι έχει ένας άλλος ο οποίος δεν θεωρείται ωραίος. Γιατί δεν θεωρούν ότι έχεις ταλέντο, ας πούμε, τι. Έτσι ακριβώς. Έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από σένα. Ναι. Χρειάζεται να αποδείξεις. Χρειάζεται να το αποδείξεις. Το ταλέντο. Και βέβαια πέρασαν χρόνια για να με αποδεχθούν ως ηθοποιό. Α, πέρασαν χρόνια. Βέβαια. Δηλαδή, πώς το αισθανόσουν εσύ αυτό ότι δεν σε αποδέχονται, ας πούμε, ως ηθοποιό? Κοίταξε, μιλάω για το χώρο, έτσι. Ναι, ο κόσμος σε αποδέχεται πολλές φορές. Αποδέχεται, ναι. Είτε επειδή είσαι νόστιμος, είτε επειδή ξέρω εγώ εντυπωσιακός, μπορεί να σε αποδεχθεί. Αλλά οι άνθρωποι της δουλειάς γενικώς δεν σε αποδεχόταν εύκολα. Α, ναι. Δηλαδή το λέγανε ή το εισέπρατε, το καταλάβαινε? Το αισθανόμουν, το εισέπρατα. Όπως το εισπράττουμε πάντα. Σε στενοχωρούσε, Νίκο? Όχι ιδιαίτερα. Δεν με στενοχωρούσε πολύ. Ποια είναι η στιγμή που τους έπεισες τους συναδέλφους ότι έχεις και ταλέντο? Όταν άρχισα να παίζω κάποιους ρόλους που είχαν απαιτήσεις. Εκεί κατάλαβες δηλαδή αλλαγή στο... Κατάλαβα αλλαγή, έκανα και εγώ αλλαγή στον εαυτό μου. Δηλαδή εγώ ίδιος ενδιαφέρθηκα περισσότερο για τη δουλειά. Α, ναι. Εσύ πώς έγινες ηθοποιός? Πώς έγινα ηθοποιός? Προφανώς μπορεί από ματαιοδοξία. Δεν ξέρω πώς έγινε ηθοποιός. Πραγματικά δηλαδή δεν το έχω ψάξει ποτέ. Ούτε μπορώ να θυμηθώ. Δηλαδή η μνήμη μου είναι πολύ κοντή σε σχέση με αυτό. Με τα πρώτα χρόνια. Ναι, δεν ξέρω πώς έγινε ηθοποιός. Μπορεί και από έτσι ματαιοδοξία. Μπορεί να ήθελα να αρέσω. Μπορεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι και η φωνή που φαντάζομαι πάντα υπήρχε. Δεν θα το πω, φλερ, πώς να το πω. Ότι οι γυναίκες φαντάζομαι εκδήλωναν το θαυμασμό τους και ότι. Εντάξει, αυτό όμως δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αν αρέσεις ότι πρέπει να γίνεις ηθοποιός. Μπορεί να γίνεις εγώ γιατρός, μπορεί να γίνεις δικηγόρος, μπορεί να γίνεις δεν ξέρω τι, δημοσιογράφος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει σχέση αυτό. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Αλλά το έζησες αυτό. Είχες ακραίες εκδήλωση.